Κατά μία εβδομάδα παρατάθηκε η προθεσμία της ηλεκτρονικής προεγγραφής των επιτυχώντων των πανελλαδικών εξετάσεων στα πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας. Έτσι, οι επιτυχώντες των πανελλαδικών οφείλουν να επισκεφθούν την ειδική εφαρμογή προεγγραφής, να συμπληρώσουν και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση προεγγραφής τους μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας έως τα μεσάνυχτα της 24ης Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, παρατείνεται έως τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου με ταχυδρομική σφραγίδα ή απόδειξη ταχυμετεφοράς το διάστημα κατά το οποίο οι επιτυχώντες πρέπει να αποστείλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην γραμματεία του τμήματος επιτυχίας τους. Παρ' όλα αυτά, το σύστημα των προεγγραφών έχει ήδη δημιουργήσει πολλά προβλήματα αλλά και αντιδράσεις, όπως σημειώνει και ο πρόεδρος του ΤΕΙ, Νάσος Μητρόπουλος. Το περιβόητο σύστημα προεγγραφής, το μόνο το οποίο έκανε ήταν ότι άφησε την υπάρχουσα γραφειοκρατία. Δεν προσφέρει απολύτως τίποτα στους φοιτητές και στους γονείς τους, δεν γλιτώνουν καθόλου χρήματα. Το μόνο που επιβαρύνονται είναι 10 ευρώ να στείλουμε courier, μία προφόρμα, η οποία ούτε καν την πιστοποιεί το σύστημα. Χρειάζεται να πας δηλαδή στο αστυνομικό τμήμα για να πιστοποιεί ο μαθητής το γνωστό της υπογραφής του. Θεωρώ λοιπόν ότι ήταν μία κακή εφαρμογή, δεν ξέρω ποιος την έκανε και γιατί την έκανε, αλλά καλό είναι να τη διορθώσουν το ταχύτερο δυνατό και να πάψουν να ταλαιπωρούν τον κόσμο. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον. Σε ό,τι αφορά τις εγγραφές, και λογικό είναι, δεν είναι δυνατό να σας πω ότι στη φόρμα προεγγραφής ζητάει από το φοιτητή να πει που διαμένει. Μα ο φοιτητής δεν έχει έρθει ακόμα να βρει σπίτια. Μιλάμε για υπερβολές δηλαδή, οι οποίες δεν ήταν προς σωστή κατεύθυνση. Άρα καλώς δόθηκε η παράταση, καλώς δηλαδή, καταρχήν να πω ότι η Υπουργός Παιδείας, η σημερινή η κυρία Κιάου, δεν έχει καμία ευθύνη για όλο αυτό το ζήτημα, είναι μια πολύ σοβαρή κυρία. Τη γνωρίζουμε από παλαιότερη υπηρεσιακή κυβέρνηση, αλλά θεωρώ ότι όλο το σύστημα έτσι όπως δομήθηκε ήταν λάθος. Παράλληλα, δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η νέα υπουργική απόφαση για τις μετεγγραφές των φοιτητών. Σύμφωνα με αυτό, οι μετεγγραφές επιτρέπονται μόνο για σχολές ή τμήματα ή προγράμματα σπουδών, αντίστοιχα των σχολών ή τμήματων ή προγραμμάτων σπουδών εισαγωγής, από το πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο, από ΤΕΙ σε ΤΕΙ και από ΑΕΑ σε ΑΕΑ, εφόσον το ίδρυμα υποδοχής εδρεύει σε άλλη περιφέρεια. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η μετεγγραφή φοιτητή σε αντίστοιχο τμήμα του ίδιου ΑΕΗ. Όλες οι λεπτομέρειες και οι όροι που πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτητές για το αν έχουν δικαίωμα εγγραφής μπορείτε να τα βρείτε στην ειδησιογραφική μας σελίδα videotex.gr. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εγγραφές, λοιπόν, καλώς παρατείνονται μέχρι 28. Σε ό,τι αφορά τις μετεγγραφές, θα ακολουθήσουν μετά τις εγγραφές. Επομένως, εκεί έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις. Θεωρείτε πως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση για τις μετεγραφές? Ναι, εμείς θεωρούμε ότι οι μετεγραφές είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν μπορούσε να γίνει αυτό που γινόταν πέρσι. Δηλαδή, όποιος ήθελε ή επειδή είχε έναν αδερφό εδώ, από εκεί σηκωνόταν και έφευγε και πήγαινε σε ένα άλλο ίδρυμα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούσαν τα ιδρύματα να οργανώσουν και τον κόσμο, τους φοιτητές όπως είχαν. Είχαν ένα ίδρυμα, ξεκίναγε με 1.500 ακτές φοιτητές και κατέληγε με 500. Επομένως, θα έλεγα ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ναι. Τέλος, όσον αφορά το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, σήμερα το πρωί ο πρόεδρος του ΤΕΙ και το Διοικητικό Συμβούλιο δέχθηκαν επίσκεψη από τον επικεφαλής του ψηφοδελτίου του ποταμιού του νομού Καβάλας, Γιώργο Καϊτατζή, όπου συζήτησαν αρκετά θέματα εκπαίδευσης αλλά και ανάπτυξης του Ιδρύματος.